Έχει γίνει θέμα στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσα από ρεπορτάζ του Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε για ανάρχη από την Ουκρανία που κατέληξε και ξεβράστηκε στην Ρόδο, σε παραλία της Ρόδου, όπου βρέθηκε από χειμερινό κολυμβητή. Κυρία Δημητρίου, να μας εξηγήσετε λίγες παραπάνω λεπτομέρειες και το τι έχετε ως πληροφορίες εσείς από το δικό σας ρεπορτάζ και από το Aegean Live φυσικά. Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, Μάριε. Εφησυχαστικό είναι το μήνυμα της εξουδετερώσης του συγκεκριμένου ευρήματος που ακούστηκε από τα μέσα, όπως πολύ σωστά ανέφερε, ότι είναι Ουκρανική νάρκη που ξεβράστηκε προχθές το απόγευμα στις 19 Μαρτίου σε παραλία της Ορονής. Σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, ήρθαμε σε επικοινωνία με το Λιμεναρχείο Ρόδου, που ειδοποιήθηκε αρχικά από τον αυτόπτη μάρτυρα που βρήκε το αντικείμενο και κατόπιν συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Ιαλισσού, που παραπέμπτηκε η υπόθεση για τη φύλαξη της κατοικημένης αυτής περιοχής που συνέβη το περιστατικό, το εύρημα δεν είναι, όπως μας αναφέρουν από την αστυνομία, ούτε καν εκρηκτικός μηχανισμός. Ειδοποιήθηκε λοιπόν άμεσα ο στρατός και συγκεκριμένα η 95η μοίρα ανώτερης διοίκησης σταγμάτων εθνοφυλακής. Ήρθαμε σε επικοινωνία και οι πηγές λένε πως έγινε εξουδετέρωση εντός στρατοπέδου Κοσχινού και δεν αποτέλεσε καμία απειλή. Τώρα δεν είναι επισήμως ανακοινώσουμε ότι είναι Ουκρανικού οπλικού συστήματος, όπως ακούγεται σε ρεπορτάζ, αλλά γνωρίζουμε ότι το ΑΤΑΦ Ιαλισσού έχει σχηματίσει ήδη δικογραφία, καθώς οι αρχές ενημερώνουν τον κόσμο γενικά στην περίπτωση που βρεθούν στο μέλλον άλλα τέτοια ευρήματα να είναι υποψιασμένοι και να ενημερώσουν κατευθείαν τους αρμόδιους φορείς. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι είναι μεγάλη πιθανότητα να ξεβράζουν από την Μαύρη Θάλασσα παρόμοια τέτοια αντικείμενα οπλικού συστήματος που καταλήγουν σε ακτές της Ελλάδας και της Τουρκίας, καθώς το 2022 είχε σημειωθεί περιστατικό ευρημάτων σε τουρκικά παράλια. Αλλά να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει ότι ακόμα και σήμερα οι ακτές ξεβράζουν αντικείμενα και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με μαρτυρίες. Επομένως, δεν μπορούμε 100% να ξέρουμε και την προέλευσή τους. Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνουμε τις αρχές και όλα καλά. Είναι όλα καλά. Επειδή επίκειται και η επίσημη έναρξη της τουριστικής σεζόν στη Ρόδο και είναι κάτι το οποίο ξεβράστηκε σε μια γνωστή παραλία του νησιού, νομίζω Ακριβώς. ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους φλουόμενους και δεν υπάρχει και κανένας κίνδυνος για οποιονδήποτε θέλει να κολυμπήσει στην περιοχή, καθώς νομίζω ότι θα υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία. Πολύ σωστά το ανέφερε. Δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο. Ήδη το αστυνομικό τμήμα η Αλισσού έχει κάνει τι απαραίτητε ενέργειε, έχει ενημερώσει και τον κόσμο, γιατί όπω ανέφερα είναι κατοικημένη περιοχή εκεί πέρα η παραλία Σουρονή που βρέθηκε το συγκεκριμένο αντικείμενο. Όλα όμω είναι καλά. Εδώ πέρα και η Δημοτική Αρχή έχει κάνει την απαραίτητη ενημέρωση για να εφησυχαστεί και ο κόσμο. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα ούτε να κλειστεί η παραλία, ούτε να ανησυχεί ο κόσμο για να απολαύσει τον μπάνιο του και τη θερινή σεζόν που αναμένουμε όλοι να ξεκινήσει. Φαντάζομαι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερες πληροφορίες, ενδεχομένως και επίσημες ανακοινώσεις από την λιμενική αρχή και οποιαδήποτε άλλη αρχή ασχολήθηκε με το εν λόγω ζήτημα. Από εκεί πέρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άννα, και νομίζω ότι το ρεπορτάζ ήταν αναλυτικό και πολύ ξεκάθαρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρη. Καλή συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε και το Aegean Live που μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε αυτή την επικοινωνία.